Μου άρεσε πάντα να σας βλέπω να προσπαθείτε να μαντέψετε τι κρύβεται κάτω από το πέπλο. Και πραγματικά δεν έχω ιδέα τι θα μπορούσε να είναι αυτό. Πορτατίφ. Πορτατίφ. Παντατίφ. Να καλωσορίσουμε τον επόμενο πολιτή, να μας λύσει την απορία. Ελάτε. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Πώς ονομάζεστε? Σάσα Νικολάου. Και από πού μας έρχεστε? Από Γκίζη. Με τι ασχολείστε? Έχω ένα μπιστρό στη σχολή Ευελπίδων, στο Γκίζη. Κυρία Σάσα, θέλω να σας αποκαλύψω ότι είναι η πρώτη φορά που θέλω να κάνω μία προσφορά πριν καν το αποκαλύψετε. Γιατί? Με εμπνέετε, γιατί νομίζω ότι έχετε έρθει για μένα. Πιστεύετε ότι εγώ θα το πάρω? Αφού δεν έβρισκα το δαχτυλίδι σας το πρωί να το φορέσω, μάλλον θα πάρετε εσείς το δικό μου αντίκτυπο. Α, έχετε υπάρξει και πελάτησα. Λοιπόν, πάμε για αποκάλυψη. Είναι για το τσεκαράκι. Wow. Ωραίο. Τι έλξη είναι αυτή, τι έλξη είναι αυτή σήμερα. Μετά την αποκάλυψη, έμειναν όλοι άφωνοι. Τι είναι? Παγωθήκη. Ναι, και σαμπανιέρα. Είναι ένα κράμα με κασίτερο. Είναι ένα ιταλικό του Τομάσο. Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σαμπανιέρα. Τώρα, ιταλικό και φίνικες, έχει και στοιχεία... Ο σχεδιαστής. Είναι γνωστός. Τρελάρας. Ναι. Τομάσο Μπάρμπι. Είναι χειροποίητο. Όχι μηχανής, για δες το Γιώργο. Χειροποίητο. Αυτό το έχετε διαλέξει, το έχετε αγοράσει μόνοι σας? Μου το κάνανε δώρο. Από πάνω έχει βάση, παίρνει κάποιο μπουκάλι, είναι σαν ντεκόρ. Βεβαίως και μπορεί να μπει και μπουκάλι. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ να γίνεται σύνθεση. Α, μπράβο. Αυτό είναι μετά το τρίτο μπουκάλι. Έχει πολλές χρήσεις, έτσι, σίγουρα. Αν ήταν λίγο πιο θέλει κάτω, στεφτεί, θα ήταν φοβερή κορώνα. Ο βασιλιάς Μπανανίας. Πειράζει να σου πω ότι μ' αρέσει χωρίς το... Αν το κάνεις το έτσι, είναι πάνω. Σαν να βάζω. Μα δεν του πάει αυτό από πάνω. Ότι είναι σκέτο, είναι συγκλονιστικό. Χωρίς το τριφυλάκι, τρελαίνομαι. Είναι ανανάς. Καμία σχέση με τριφύλακι. Με διέλυσες τώρα, συχαίνομαι τον ανανά. Συχαίνομαι τον ανανά. Λοιπόν, έχω πολλές ιδέες. Και μακάβριες ιδέες. Όχι. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει ότι θα μπορούσε να είναι αυτό. Όχι, έλα. Σταμάτα. Κάποιος συγγενής μέσα στάχτη. Τεχροδόχος. Μπράβο, θα μπορούσε. Οι σαμπανιέρες χρησιμοποιούνται σε γιορτές, όχι σε μνημόσυνα και κηδείες. Τώρα, καμιά προσφορά θα κάνετε? Λοιπόν, εγώ είμαι ο νέος αγοραστής της παρέας. Ωραία. Έρχομαι από την Κέρκυρα. Και λέω να ξεκινήσω με μια προσφορά, γιατί... Τι μας έφερες? Σας έφερα. Κουμκουάτ έφερες? Όχι βέβαια. Γιατί? Άλλο το γεμάτο στόμα και άλλο γεμάτη τσέπη. Ωραία. Οπότε... Για να δούμε την τσέπη σου πώς είναι. Θα κάνουμε προσφορά. Θα ξεκινήσω σοβαρά τώρα. Ναι, ξεκινάμε λοιπόν τις προσφορές. Σάσα. Σοβαρά. Μπορούμε. Και μετά την άδεια της Σάσας, Γιώργος και Ρίτσαρντ, ως φαβοροί για τη μεγαλύτερη προσφορά, είναι έτοιμοι να ρηχτούν στη μάχη της διεκδίκησης. Θα τους χαλάσει κάποιος τα σχέδια? Σοβαρά τώρα. Πάμε σοβαρά. Από μένα 140 ευρώ. Οπα. Τι λέτε? Ήταν okay. Σοβαρό. Κυρία Σάσα. Υπέρ σοβαρό, εγώ το βρίσκω λίγο, αν μου επιτρέπεις. Καλός ο Ρίτσαρντ. Καλά τα λέω. Είναι κοντά το 140. Καθόλου. 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 Σαφώς και μου φάνηκαν λίγα, όμως έδιναν την ελπίδα ότι το αντικείμενο θα ανέβει. Ποιος είναι ο επόμενος? Με έχετε κερδίσει εσείς, δεν με κέρδισε ο... Τι είναι, είπαμε, ο Ανανάς, ο Παύλα. Ανανάς. Ξέρετε τι, δεν θα δώσω προσφορά. Είναι τόσο όσο και είναι κρίμα να το ανεβάσω χωρίς λόγο. Ωραία. Θα αποχωρήσω, κυρία Σάσα. Κυρία Σάσα, εάν δεν πάρω εγώ τον Ανανά καπάκι, τι μου κόβετε? Τίποτα. Και πώς? Εγώ έφερα ολοκληρωμένο αντικείμενο. Ναι, δεν θα μοιράσουμε μισό ένας, μισό ο άλλος. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Μα γίνεται. Πείτε του τι θα του κόβατε. Ναι, αλλά τώρα μου κόβετε την τύχη μου. Δίνω 150. Και επιφυλάσσομαι. Εγώ δίνω 180. Εγώ, κυρία Σάσα, δεν δίνω τίποτα.
Σύνδεσαι τα ρέστα σου. Αυτό τώρα ήταν βαρύ. Μαχαιριά. Βαρύ πολύ. Και τώρα οι τρεις μας. Και τώρα οι τρεις μας. Ένα δεκαράκι πάνω, 190. 190. Θα δώσω 200 ευρώ, γιατί θα μου άρεσε πάρα πολύ σαν κεντρικό στοιχείο, σε ένα art de la table. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Απέχουμε. Θα δώσω, παρότι δεν είναι καλά για τις προσφορές, το διαχωρίζω τη θέση μου, 210, θα το πάω. Εμένα μου αρέσει. Α. Το θέλω. Α. Και μου κάνει. Άρα 2.30 από μένα. Μάλιστα. Εγώ αποχωρώ, αλλά χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Και εγώ. Κυρία Σάσα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο κασίτερος είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέταλλο. Αλλά όχι αξίας. Είναι ένα μέταλλο που δεν έχει μεγάλη αξία, αλλά είναι εύχριστο και ευπαρουσίαστο. Εγώ το λατρεύω επίσης γιατί είναι ένα υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην Αρνουβό, μια πολύ μικρή περίοδο και τα αντικείμενά της ήταν όλα από κασίτερο. Και θα προσφέρω 250 ευρώ. Ορίστε. Ο κασίτερος, όπως και το ασίμι, έχει περιεκτικότητα. Περιεκτικότητα. Όπως ο χρυσός. Άλλο χρυσός 14 καρατίων, άλλο 18. Ναι. Και άλλο 20. Είχα κρατήσει τα χαρτιά μου κλειστά για να τους αποκαρδιώσω. Και δεν μπήκα τώρα. Κανένας. 250 ευρώ, εγώ τα προσφέρω αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραίο το τέχνασμά σας, κύριε Τσαγκαράκη, να υποβαθμίσουμε το προϊόν. Έχουμε αντιδράσεις, θα μπει κανείς. Εγώ δεν έχω αντιδράσει πια. Έδωσα την προσφορά μου, ήταν και η τελευταία. Είμαι εκτός. Αποχωρώ. Κι εγώ αποχωρώ. Μείναμε δυο μας. Μείναμε οι δυο. Όπως και έπρεπε από την αρχή, Γιώργο. Από την αρχή είχα ένα προαίσθημα ότι είχατε έρθει για μένα και το αντικείμενο ότι προοριζόταν για μένα. Και φτάσαμε σε αυτό το υπέροχο σημείο. Ρομαντική μουσική. Λοιπόν, κυρία Σάσα. 250 ευρώ είναι η προσφορά μου. Και θέλω να πείτε αν έχουμε συμφωνία. Όχι. Α. Όχι, κυρία Σάσα, με απογοητεύσατε. Καταλαβαίνω ότι το θέλει ο κύριος Τσαγκαράκης, αλλά περιμένω να δω μέχρι πού θα φτάσουν. Για πείτε μου μία δική σας πρόταση, αν μπορώ να ανταποκριθώ. Πού θα φτάσουμε, πού θα κλείσουμε τη συμφωνία. Σε ένα νούμερο με 2 μηδενικά και ένα 3 μπροστά. Στα 300 ευρώ δηλαδή. Ναι. Τώρα τόση φασαρία θα κάνουμε. Τόση φασαρία. Καλωρίζει να μου πείτε. Συμφωνώ. Έχετε συμφωνία. Πάμε. Κλείσαμε συμφωνία. Μπράβο. Καλωρίζει. Έμα τώρα. Μας βγάλατε το 300 λάδι. Ευρώ ήταν. Χαίρομαι που κατέληξε στα χέρια του κυρίου Τσαγκαράκη, γιατί από την αρχή που το είδε, είπε αυτό το αντικείμενο είναι δικό μου. Κυρία Σάσα, ο Θάνος τι είπε, είμαι βέβαιος ότι είναι μικρότερη εκτίμησή του. Τώρα μπορείτε να το πείτε, όχι εγώ ο Θάνος, ο κύριος Λούδος. Ο εκτιμητής μας. Ας πει ο ίδιος. Μ' αρέσει η Σάσα, παιδιά. Θα το δούμε κι εμείς το επεισόδιο. Σάσα, υπήρξατε υπέροχη, υπέροχη. Εκ των καλυτέρων, top 3 για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο που το δώσατε. Στο καλό. Γεια. Χαλάλιο ανανάς. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Στην επόμενη ανακαίνιση, που θα φροντίσω να γίνει σύντομα, θα ξανάρθω με άλλο αντικείμενο.